Θετική αποτίμηση του δημοτικού έργου, σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρινό, ο οποίος αναφέρθηκε στα σημαντικά έργα της θητείας του, ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες, με τον ίδιο να παραδέχεται ότι έγιναν και λάθη και κακές εκτιμήσεις, προσθέτοντας ότι δεν επικοινώνησε το σημαντικό έργο που παρήχθη με δική του ευθύνη. Μέα κούλπα. Είμαι υπέρ του πράτην και όχι του λέγη. Δεν διαφημίσαμε όσο έπρεπε, και είναι δικό μου λάθος αυτό, το έργο που παρήχθηκε και παράγεται μέχρι σήμερα. Έκανα αυτά που μπορούσα να κάνω. Ό,τι μπορούσα περισσότερο. Ό,τι μπορούσα, όχι ότι έγιναν όλα επιτυχώς ή ότι δεν έγιναν λάθη. Πολλά λάθη και κακές εκτιμήσεις, αλλά αυτά παίρνουν εμένα. Αποτιμώ το έργο της Δημοτικής Αρχής και υπό τις συνθήκες που αυτό εξετελέσει, απογείτως θετικά. Για τα οικονομικά δεδομένα, ο Βασίλης Λαμπρινός ξεκαθάρισε ότι ο Δήμος Ηρακλείου δεν χρεοκοπεί ούτε κινδυνεύει με κατάρρευση. Αναφέρθηκε σε 21 εκατομμύρια ευρώ που υπάρχουν στο ταμείο, σχολιάζοντας και το καμπανάκι κινδύνου που έκρουε πρόσφατα η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Η επόμενη δημοτική αρχή όχι απλώς δεν θα παραλάβει άδεια ταμεία, αλλά θα βρει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, πρόσθεσε ο Δήμαρχος. Όταν διαπιστώσαμε μετά φέτος ότι τα έσοδα μειώνονται, κάναμε ένα σφιχτό προϋπολογισμό, είναι αλήθεια. Αλλά άλλο αυτό. Ότι προσαρμόζεσαι δηλαδή και κάνεις οικονομίες ή περιορίζεις τα έργα σου, και άλλο το ότι κινδυνεύεις να χρεοκοπήσεις ή να καταρρεύσεις. Τέτοιο θέμα δεν υπάρχει, λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε. Ατυχέστατη φράση, λέξη που χρησιμοποιείς η οικονομική υπηρεσία. Αυτό το παραδέχτησα. Αλλά μέχρι εκεί. Η ανάπλαση του σταυρού της πόλης, η αντικατάσταση του δρευτικού δικτύου, η διαμόρφωση ισόπεδης διαδρομής στα ενετικά τείχη, η διαμόρφωση νέων κοινόχρησων χώρων πρασίνου και αναψυχής, το πάρκο Γεωργιάδη, το πάρκο Ερυθρέας και άλλα πάρκα, καθώς και περισσότερες από 70 νέες παιδικές χαρές, αναβάθμισαν την ποιότητα ζωής των πολιτών, σημείωσε ο Δήμαρχος, ο οποίος παράλληλα αναφέρθηκε στην κατασκευή νέων σχολικών και κοινωνικών δομών, στις αστικές αναπλάσεις, στο μεγάλο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων και τσιμεντοστρώσεων και όχι μόνο. Με την πρώτη φάση των τείχων που τελειώσαμε, τα τείχη έγιναν προσβάσιμα σε όλο τον κόσμο. Η πεζοδρόμη υποφύλλεται στην μη κυκλοφορία οχημάτων, την οποία επιφέραμε. Νομίζω ότι βελτίωσε πάρα πολύ την πόλη, έδωσε προστιθέμενη αξία στην πόλη και στο μπραντ της πόλεως. Ανανεώσαμε το στόλο της καθαριότητας και έχουμε δημοκρατήσει κιόλας τη νέα μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων. Ο Βασίλης Λαμπρινός ζήτησε τις παραιτήσεις των αντιδημάρχων που θα είναι υποψήφιοι δήμαρχοι. Όποιος άλλος υποψήφιος δήμαρχος το δηλώσει, θα πρέπει να υποβάγει την παραιτησή του. Φαντάζομαι ότι μέχρι το τέλος του μηνός τούτου θα έχει ξεκαθαριστεί το θέμα. Ενώ το στίχημα, όπως είπε, για την επόμενη δημοτική αρχή είναι να μπορεί να κυβερνήσει τον Δήμο. Να μπορεί να κυβερνήσει τον Δήμο καταρχήν. Και θα μπορεί, γιατί θα έχει τα 3/5 του Δημοτικού Συμβούλου. Και όπως είπα, Αντώνη, και πριν, εμείς είμαστε άλλοι. Δεν αποτελούμε μια συνέχεια. Και είμαστε και η μόνη ανεξάρτητη δημοτική αρχή, νομίζω, για πολλά χρόνια πριν. Επειδή, Δήμαρχε, μας είπατε για πολλά λάθη και για κακές εκτιμήσεις, να μας πείτε ένα από τα λάθη. Δεν θέλω. Είναι πάρα πολλά και δεν ξέρω τι να πρωτοαξιολογήσω. Δεν είμαστε αυθεντίες.